Τα έχουν ζητήσει και έχετε... Σαν συνδικαλιστικό όργανο είπαμε όχι. Σαν Δήμος Σκυλίδας, δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο που αυτό διοικεί, είπαμε όχι. Mm. Αλλά με όλη αυτή την κατάσταση ξεκίνησε ένα τεράστιο πρόβλημα. Από το μνημόνιο και μετά μειώθηκαν πάρα πολύ οι άνθρωποι που μπορούν να κάνουν προμήθειες και συνδιαλλαγές με τους Δήμους, γιατί πρέπει να μην χρωστάς στο ΤΕΒΕ, πρέπει να μην χρωστάς στην εφορία και να έχεις κάποια άλλα τυπικά χαρτιά. Οπότε αυτό μειώνεται. Μετά πάμε σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι τελικά μπορούν, αλλά επειδή πρέπει να πληρώσουν για όλα αυτά που παίρνουν και που μας δίνουν, πρέπει να πληρώσουν τις μετρητής. Υπάρχει στο δημόσιο μια γραφειοκρατία που αυτοί περιμένουν τα λεφτά τους. Αφού λοιπόν παρακαλάμε και πέφτουμε στα πόδια για να πάρουμε κάποιους, να κάνουμε δουλειές με κάποιους από αυτούς, ναι, το καταφέρνουμε τελικά και βγαίνουν ο κύριος Βαρουφάκης και λέει είμαι τρομοκρατημένος. Βγαίνει η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, οι οποίοι το μαθαίνουν όλοι αυτοί και αμέσως σπέβδουν να ζητήσουν τα λεφτά τους, γιατί σου λέει δεν θα έχετε λεφτά να μας δώσετε. Έχουν πλακώσει όλοι οι προμηθευτές του Δήμου και έχουν παρακαλάνε. Έχουν πλακώσει όλοι οι προμηθευτές του Δήμου. Και παρακαλάνε οι άνθρωποι. Όχι μόνο παρακαλάνε. Λένε ότι κύριοι, δεν θα μπορέσουμε να τον επόμενο μήνα να σας δώσουμε τα χρήματα. Γιατί όταν φύγουν τα αποθεματικά σας, από πού θα μας δώσετε χρήματα. Μα τους λέμε η κυβέρνηση έχει πει ότι 15 μέρες. Ναι. Καλά, η κυβέρνηση έχει πει κι άλλα, μας λένε. Αλλά εμείς έχουμε προβλήματα. Και ξέρετε, τα καύσιμα, γιατί μιλάω ειδικά για τα καύσιμα. Αυτοί τα πληρώνουν στις 6 μέρες. Από εμάς έχουμε κάνει κάποιες συμφωνίες να τα παίρνουν στις 30 μέρες. Ναι. Όταν όμως μαθαίνουν, ακούνε, είμαι τρομοκρατημένος από τον Υπουργό των Οικονομικών, ακούνε όλα τα άλλα, την περιραίουσα κατάσταση και τα λοιπά, το πρόβλημα γίνεται μεγάλο. Επίσης, να σας πω και τι άλλο γίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Τα σκουπίδια για παράδειγμα και για τα οποία μιλάω ότι δεν θα μπορούμε στην επιστολή μου στον κύριο Υπουργό, είναι ανταποδοτικά, έτσι, τα παίρνουμε και τα παίρνουμε από το μέσο της ΔΕΗ, παίρνουμε τα χρήματα από τους πολίτες. Τα περισσότερα νοικοκυριά έχουν κάνει διακανονισμό με τη ΔΕΗ, άρα η ΔΕΗ παίρνει τα χρήματά της και στην τελευταία δόση, όταν θα έρθει αυτή, αποδίδει σε εμάς αυτό που πρέπει να πάρουμε για τα σκουπίδια. Έχουν πέσει λοιπόν τα ανταποδοτικά κάτω από το 1 τρίτο. Αν τα αθροίσουμε όλα αυτά, οι προμηθευτές αυτά τα γνωρίζουν. Αν τα αθροίσουμε όλα αυτά, έρχονται και μας λένε τον άλλο μήνα, δυστυχώς δεν μπορούμε, δεν έχουμε τη δυνατότητα.